Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την διημερίδα. Πρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις και η νεολαία πρέπει πάντα να είναι μπροστά σε κινήσεις σαν και αυτή. Εγώ ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με την κάναβη πριν από 20 χρόνια. Είχα ένα κατάστημα στη Χαλκίδα. Τότε εμπορευόμασταν προϊόντα βιομηχανικής κάναβης που κάναμε εισαγωγή. Το κατάστημα που είχα εγώ στη Χαλκίδα, κάποιο ανάλογο είχε και ο Σεραφείμ στα Χανιά. Οι συλλήψεις που γίνανε τότε με αφορμή τη διαφήμιση ναρκωτικών με σκοπό το κέρδος και την κατηγορία που μας ακολούθησε, φαίνεται ότι μέχρι σήμερα μας ακολουθεί. Και είχαμε και τη σύλληψη του Σεραφείμ πριν από λίγο καιρό, πάλι για τα ίδια πράγματα. Θεωρώ ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης και την αλλαγή της κατεύθυνσης και τέλος πάντων την αποκατάσταση της αλήθειας για την κάναβη, θα πρέπει η κυβέρνηση να είναι πιο σοβαρή σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των υπηρεσιών που θα ελέγχουν, να μην φτάνουμε σε τέτοια τραγελαφτικά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τους προηγούμενους ομιλητές, με τον Δημήτρη συνεργαζόμαστε. Χαίρομαι πολύ που άκουσα την Υπουργό να μιλάει για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εμείς που ασχολούμαστε με την κάναβη, πάντα είχαμε στο μυαλό μας να ακούσουμε αγροτική παραγωγή, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να ακούσουμε την κάναβη. Έπρεπε να περάσουν 20 χρόνια από τότε που πρωτοπορούσαμε και ανοίγαμε δρόμους για την καλλιέργεια. Ήταν λίγο περίεργο τότε, γιατί φαίνεται απίστευτο πως ένα τέτοιο φυτό, ένα φυτό μπορεί να έχει τόσες χιλιάδες εφαρμογές. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε την ενημέρωση και είμαστε πάντα στις επάλξεις για την κάναβη, γιατί θεωρούμε ότι η κάναβη σε όλα τα επίπεδα, η κάναβη ως φυτό, είναι ένα φυτό που μπορεί όχι μόνο να αλλάξει την οικονομία, αλλά μπορεί και να σώσει την ανθρωπότητα. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή, ολόκληρος ο πλανήτης, ολόκληρο τον πλανήτη, ξέρουμε ότι υπάρχει μια περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της χρήσης του πετρελαίου και όλων των παραγόγων. Βλέπουμε συνεχώς τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το πετρέλαιο. Και εδώ έχει να κάνει με το πώς η κάναβη απαγορεύτηκε λόγω του πετρελαίου. Όταν αναφερόμαστε σε αυτό, πολλοί λένε εντάξει τώρα, η κάναβη σε σχέση με το πετρέλαιο. Στην επόμενη παρουσίαση που θα κάνω θα δείτε πράγματα τα οποία παράγει η κάναβη που σήμερα παράγονται από το πετρέλαιο. Δεν έχουμε καμία ανάγκη το πετρέλαιο όταν καλλιεργήσουμε κάναβη. Βέβαια, σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε για πολύ χαμηλές. Η καλλιέργεια της κάναβης είναι πολύ χαμηλά και αυτό γι' αυτό, γιατί έχει δεχθεί τεράστιο πόλεμο από τα οικονομικά συμφέροντα του πετρελαίου και όχι μόνο, αλλά πλέον η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν έχουμε άλλες επιλογές. Όπως είπα και πριν, χάρηκα πολύ που άκουσα να αποτελεί η κάναβη βασικό πυλώνα της παραγωγής ανασυγκρότησης της χώρας και η αξιοποίησή της σε όλα τα πεδία εφαρμογών θα μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορετική τελείως οικονομία και ένα διαφορετικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Για την καλλιέργεια αναφέρθηκε ο Δημήτρης πριν ποιες είναι οι κατευθύνσεις. Τώρα, αναλόγως στις κατευθύνσεις που έχουμε, παίρνουμε και τα παράγωγα που είναι αλλά το περισσότερο, το λιγότερο, η κατεύθυνση για άνθη, είτε για σπόρο, είτε ίνα και εντεριώνη. Εδώ να προσθέσω ότι όταν η ίνα και η εντεριώνη υπάρχει σε όλες τις καλλιέργειες και είναι υποπροϊόν. Όταν έχουμε μια παραγωγή για άνθη, τα σημαντικότερα
Εδώ να προσθέσω ότι η παραγωγή άνθη βγήκε τα τελευταία 10 χρόνια για τη βιομηχανική. Μόνο, ξέραμε μέχρι πριν από 10 χρόνια ότι η βιομηχανική κάναβη παράγει μόνο κλωστή. Με την επιστήμη να προχωράει και την ιατρική επιστήμη να ανακαλύπτει ότι ένα από τα βασικά παράγωγα της κάναβης είναι η καναβιδιόλη. Τα καναβινοειδή θα αναφερθούν αύριο πιο εμπεριστατωμένα γιατροί που υπάρχουν εδώ. Η καναβιδιόλη είναι μια καταπληκτική ουσία και σήμερα διερευνάται η δυνατότητά της για ίαση πολλά επίπεδα σε ένα μεγάλο φάσμα ασθενειών. Το εθέριο έλαιο, όπως είπε και ο γεωπόνος μας εδώ πριν, μπορεί να ληφθεί από τα άνθη όταν θα έχουμε όταν θα έχουμε λίγα φυτά ανατετραγωνικό και όχι τα 100 φυτά ανατετραγωνικό που είναι ουσιαστικά για παραγωγή ελαίου ως τρόφιμο. Λοιπόν, οι σπόροι αποτελούν πηγή ανόργανων θρεπτικών ουσιών και βιταμινών. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνει 12.000 τόνους σπόρους και παράγει 6.000 τόνους. Γιατί λοιπόν τους υπόλοιπους 6.000 τόνους να μην τους παράγουμε στην Ελλάδα? Μία από τις εφαρμογές. Παρακάτω δείχνω μια πρέσα ελαιοποίησης σπορών να δείξω πόσο απλά μπορείς να παράξεις παράγωγα από την κάναβη. Όταν ελαιοποιήσουμε το σπόρο, το έλαιο που παράγεται είναι ένα πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά οξέα και ω3, ω6 και ουσιαστικά έχουμε μια τέλεια ισορροπία των ω3 και ω6 που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο φυτό ούτε και ζώο. Τώρα, υποπροϊόν από την παραγωγή του σπόρου μένει ένα υπόλοιμα, το οποίο υπόλοιμα γίνεται διαχωρισμός του και παίρνουμε το αλεύρι σπόρων κάναβης, το οποίο αλεύρι μπορεί σε συνδυασμό με το σκληρό σιτάρι να παράξει όλα τα ζυμαρικά. Εδώ έχουμε μερικά παραδείγματα. Οι ταλιατέλες εκεί είναι ιταλικές. Θα μπορούσαμε και εμείς στην Ελλάδα να φτιάξουμε χυλοπίτες. Εύχομαι οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών και όλοι όσοι εμπλέκονται με την κάναβη να αξιοποιήσουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν τα προϊόντα της κάναβης. Η πρωτεΐνη της κάναβης ήταν ένα άλλο προϊόν που παράγεται από το σπόρο. Έχουμε υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης, γύρω στο 32%, και αποτελεί μια πλούσια πηγή φυτικής πρωτεΐνης για τον άνθρωπο. Τώρα, ο κορμός είναι ουσιαστικά το υποπροϊόν της καλλιέργειας και εδώ είναι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα στην Ελλάδα και ως παραγωγή και όλοι το ξέρουμε, είναι η δημιουργία μιας μονάδας πρωτογενούς μεταποίησης της κάναβης. Από τη μονάδα την πρωτογενή μεταποίηση θα πάρουμε δύο βασικά υποπροϊόντα. Θα πάρουμε την εντεριόνη και θα πάρουμε και την ίνα. Αυτή είναι μια ίνα ακατέργαστη, είναι από την καλλιέργεια που κάναμε στην Εύβοια και αυτή ίνα έχει μείνει 2 χρόνια στο χωράφι πάνω στον κορμό. Την αφήσαμε για να δούμε ποιες είναι οι ιδιότητές της. Μετά από 2 χρόνια είναι σε ήλιο, βροχή, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι μια από τις πιο σκληρές και ανθεκτικές ίνες στον πλανήτη. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι ανάγκη δημιουργίας μονάδας. Η μονάδα χρειάζεται αρκετά πολλά κεφάλαια. Υπάρχουν βέβαια και μικρές μηχανές οι οποίες μπορούν να κάνουν αποήνωση του κορμού και να πάρουμε τα 2 προϊόντα. Δεν φτάνουμε σε τελικές μορφές σαν αυτή εδώ που είναι ψιλοκομμένο και έτοιμο για να γίνει η μίξη του με τον ασβέστη και θα σας πω αργότερα τι γίνεται με αυτό. Αφού γίνεται ο βασικός διαχωρισμός και έχουμε την ίνα και την εντεριόνη, η ίνα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μονωτικό υλικό, βιοσύνθετα υλικά και στη βιομηχανία αυτοκινήτων. Εδώ το ζωντανό παράδειγμα της ανθεκτικότητας της Σίνας φέρει το πουκάμισό μου που είναι 20 χρόνια. Το έχω από τότε που είχα το κατάστημα. Θέλω να σας πω ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο και στα 20 χρόνια του είναι καινούριο. Όταν το βάλεις στο πλυντήριο ένα ρούχο από βαμβάκι, όλοι θα παρατηρήσετε ότι αν το ξεχάσουμε θα μυρίσει, γιατί πιάνει μύκητες. Λοιπόν, η κάναβη δεν πιάνει μύκητες. Είναι το καλύτερο υλικό για να έχουμε υφάσματα. Πρέπει να επανέλθουμε στα υφάσματα από την κάναβη. Είναι δύσκολη, δεν είναι τόσο εύκολη η μεταποίηση του υφάσματος. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη παραγωγός χώρο υφασμάτων είναι η Κίνα. Κοντά μας είναι η Ρουμανία. Ελπίζω κάποια στιγμή τη ελληνική φαντουργία να ξαναξεκινήσει από την αρχή, να εγκαταλείψουμε το βαμβάκι που αυτή τη στιγμή καλλιεργείται σε 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, καταστρέφοντας την Ελλάδα, καταστρέφοντας, ερημοποιώντας την Ελλάδα, γιατί το βαμβάκι απαιτεί 4 φορές περισσότερο νερό από την κάναβη, απαιτεί φυτοφάρμακα, πολύ ισχυρά φυτοφάρμακα, απαιτεί λιπάσματα και τέλος πάντων ποιος ο λόγος αυτή τη στιγμή περισσότερο, 4 φορές περισσότερο νερό από την κάναβη. Και τέλος πάντων ποιος ο λόγος να καλλιεργούμε αυτή τη στιγμή ένα φυτό που μας καταστρέφει. Υπάρχει εναλλακτική καλλιέργεια, ας κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα, είναι μια Mercedes. Όλα αυτά που βλέπετε τα υλικά είναι φτιαγμένα από κάναβη. Η βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει αρχίσει ήδη να προχωράει στην εναλλαγή των υλικών που χρησιμοποιεί. Βασική ίνα στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι η ίνα πολυπροπυλενίου που παράγεται από πετρέλαιο και δεν κάνουν την εναλλαγή γιατί είναι οικολογικά ευαίσθητες οι βιομηχανίες. Την αλλαγή την κάνουν γιατί η ίνα της κάναβης είναι πιο συμφέρουσα από την ίνα του πολυπροπυλενίου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσανατολιστούμε και εμείς και με την βιομηχανία, τη μεγαλύτερη βιομηχανία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι στη Θράκη, τα ελληνικά πλαστικά, μπορούν κάλλιστα τα ελληνικά πλαστικά να κάνουν εναλλαγή της... Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον Νίκο. Ωραία. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή τα πλαστικά... Στη Θράκη χρησιμοποιούν ίνες πολυπροπυλενίου. Υπάρχουν διάφορες κρούσεις εκεί και από τους τοπικούς βουλευτές και ιδιαίτερα από το Στάθτο Γιαννακίδη για να μπορέσουμε να ξεκινήσει η καλλιέργεια της κάναβης στην Ξάνθη και επιτέλους να έχουμε μια αναλλαγή και της βιομηχανίας των πλαστικών, να αντικαταστήσουμε δηλαδή την ίνα που χρησιμοποιείται από τα πετρέλαια, την ίνα πολυπροπυλενίου με την ίνα της κάναβης. Είναι ένα πείραμα, ήταν πείραμα πριν από 10 χρόνια, πλέον χρησιμοποιείται και η εναλλαγή γίνεται ήδη στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η πιο απλή μορφή της ίνας της κάναβης είναι τα σκοινιά, τα πιο ανθεκτικά. Εδώ έχουμε διάφορες εφαρμογές από μη υφασμένη ίνα και εδώ θα σταθώ σε αυτό που σας είπα πριν ότι έχουμε ανάγκη της δημιουργίας μονάδας πρωτογενούς μεταποίησης. Όταν δημιουργηθεί η μονάδα πρωτογενούς μεταποίησης και πάρουμε ας πούμε την ίνα, θα μπορούν να φτιαχτούν πάρα πολλές μονάδες μεταποίησης που θα φτιάχνουν διάφορα προϊόντα από την ίνα της κάναβης. Τα παραδείγματα είναι εδώ. Θεωρούνται η μη υφασμένη ίνα της κάναβης και τα προϊόντα θεωρούνται από τα καλύτερα. Εδώ βλέπουμε διάφορα παραδείγματα μονωτικών υλικών. Και προχωράμε σε αυτό που σας έλεγα πριν, τα βιοσύνθετα υλικά. Οι ίνες λοιπόν της κάναβης μεταποιούνται με διάφορους τρόπους για την παραγωγή βιοσύνθετα υλικά. Βιοσύνθετα υλικά χρησιμοποιούμε
κάναβη και κάποιες είναι πολυπροπυλενίου, γιατί αυτή τη στιγμή η μετάβαση θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας ήδη τα μηχανήματα και ήδη τις ίνες που υπάρχουν από το πλαστικό. Αλλά ουσιαστικά παρατήρησαν ότι βάζοντας τις ίνες της κάναβης, αντικαθιστώντας περίπου στο 50% των ινών πολυπροπυλενίου, παρατήρησαν ότι οι αντοχές αλλάζουν κατά 50% προς τα πάνω και το κόστος πέφτει 50% προς τα κάτω. Άρα είναι εύκολο σήμερα τα biocomposites, όπως λέγονται στα ελληνικά, να παραχθούν, και τρεις είναι οι τρόποι. Η βασική είναι χύτευση με πίεση. Εδώ βλέπουμε ένα πάνελ από την άκρη του αυτοκινήτου, από την πόρτα του αυτοκινήτου. Είναι πίεση με χύτευση, λοιπόν. Χύτευση με πίεση. Χύτευση με μεταφορά ρητίνης. Εδώ βλέπουμε μια βάρκα που έχει φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο. Και από κάτω είναι χύτευση με έγχυση. Και ουσιαστικά παίρνουμε οποιοδήποτε πλαστικό που κυκλοφορεί στην αγορά από κάναβη. Οι υφασμένοι είναι αυτοί που σας έλεγα και πριν. Μπορεί να είναι χαλιά, υφάσματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με κουρτίνες σπιτιού. Η κουρτίνα στο μπάνιο, όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι μου χλιάζει πολλές φορές. Όταν είναι κουρτίνα από κάναβη, δεν μου χλιάζει. Και ερχόμαστε τώρα στην εντεριόνι. Η εντεριόνι της κάναβης έχει την ιδιότητα, και είναι αυτή, έχει την ιδιότητα να απορροφά υγρασία τετραπλάσιο του ξηρού βάρους της. Αυτό σημαίνει ότι όταν το βάλουμε στρωμή για τα ζώα, τραβάει, απορροφά την υγρασία. Οπότε μαζί με τα απόβλητα των ζώων έχουμε ένα εξαιρετικό κομπόστ. Μια καταπληκτική εφαρμογή που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται στην Ευρώπη, σύντομα και στην Ελλάδα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες στην Κρήτη από κάποιες ομάδες που ασχολούνται με τη φυσική δόμηση. Μια ομάδα λέγεται Μινόικο και έχουν κάνει τις πρώτες εφαρμογές φτιάχνοντας κάνοντας χρήση εντεριόνι σε συνδυασμό με ασβέστη. Έχουν φτιάξει τα πρώτα δείγματα και μάλιστα μια ομάδα από εκεί έφτιαξε στην Πολωνία το πρώτο, συμμετείχε στην Πολωνία στην κατασκευή σπιτιού. Τι γίνεται τώρα? Η εντεριόνι, το εσωτερικό ξυλώδες μέρος, όταν έρθει σε επαφή με τον υδραυλικό ασβέστη, λόγω της υψηλής ποσότητας πυρητίου, δημιουργεί αντίδραση και έχουμε πετροποίηση. Δηλαδή, ο ασβέστης, λόγω του πυρητίου που έχει κάναβη, αρχίζει να γυρίζει πίσω στην αρχική μορφή. Γιατί ο ασβέστης ήταν μια πέτρα την οποία την κάψαμε, την κάναμε ασβέστη με το νερό και τώρα ξανά έχουμε πετροποίηση. Οπότε έχουμε ένα υλικό το οποίο είναι ένα τέλειο θερμομονωτικό υλικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο πληρώσεως σε οικοδομές. Ο φέροντας οργανισμός προτιμάμε να είναι συνήθως ξύλο. Θα δείτε μετά στη συμπορία κάποια παραδείγματα. Οι εφαρμογές που γίνονται στο εξωτερικό έχουν να κάνουν με σπίτια, έχουν να κάνουν με μονώσεις εξωτερικές από τα σπίτια, και εδώ είναι ακριβώς ένας λόγος ο οποίος η κάναβη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μόνωση των κτηρίων, να κατεβάσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα, να κατεβάσουμε την κατανάλωση και να σταματήσουμε πάλι να καταναλώνουμε πετρέλαιο περισσότερο, γιατί έχουμε πρόβλημα με το πετρέλαιο. Εδώ βλέπετε διάφορες εφαρμογές που γίνεται με τον ασβέστη και την κάναβη. Μπορεί να χρησιμοποιείται όπως ακριβώς το τσιμέντο, είναι 10 φορές πιο ελαφρύ και πολύ πιο ανθεκτικό. Όπως σας είπα πριν, είναι θερμομονωτικό, αλλά εκτός του ότι είναι θερμομονωτικό, δεν καίγεται κιόλας. Αν ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι αν βάλετε δοκιμές σε φωτιά την κάναβη, θα δείτε ότι δεν καίγεται. Και η μεταφορά θερμότητας σε τείχο 30 πόντους γίνεται 2 βαθμούς Κελσίου μετά από πολλές ώρες. Εδώ έχουμε πλέον τελειωμένες κατασκευές σπιτιών. Πανευτυχή το ζευγάρι που θα μείνει σε αυτό το
φυσικό τελείω σπίτι. Το σοφάτισμά του θα γίνει πάλι με ασβέστη πολιτό από τη σκόνη της κάναβης και μαρμαρόσκονη. Και εδώ βλέπετε ένα σπίτι που είναι στη Νότια Αφρική. Ο αρχιτέκτονας που το έχει φτιάξει λέγεται Τόνι Μπάντεν, είναι ακτιβιστής της κάναβης αυτός ο αρχιτέκτονας. Έφτιαξε αυτό το σπίτι πριν από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και η ιδιαιτερότητά του δεν είναι ότι είναι εξωτερικά μόνο το σπίτι από κάναβη, είναι και εσωτερικά. Οι κουρτίνες, τα έπιπλά του, τα πάντα είναι από κάναβη. Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα βιομηχανικής κατασκευής. Εδώ έχουμε φυτεμένη στέγη. Μου δίνεται δυνατότητα εδώ να σου πω ότι η πρώτη φυτεμένη στέγη που έγινε από κάναβη έγινε στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομικών το 2008. Είχα την ευκαιρία να δουλεύω, να συνεργάζομαι τότε με εκείνη την εταιρεία ως τεχνικός σύμβουλος στην εταιρεία και να κάνω τις εφαρμογές. Γιατί είχε κάναβη μέσα. Και εγώ, αφού είμαι ταγμένος για την κάναβη, όταν είδα ότι αυτή η εταιρεία χρησιμοποιούσε ένα υλικό από κάναβη, είπα θα συνεργαστούμε. Καταφέραμε και φτιάξαμε το Υπουργείο Οικονομικών τη στέγη του 600 τετραγωνικά. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει υπόστρωμα λοιπόν από ίνες κάναβης. Και την επόμενη χρονιά το Πολυτεχνείο έκανε οικονομοτεχνική μελέτη. Η οικονομοτεχνική μελέτη έδειξε ότι καλύπτοντας τα 600 τετραγωνικά, το μισό ακριβώς της στέγης, είναι 1200 τετραγωνικά το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, κάνει εξοικονόμηση 5.800 ευρώ το χρόνο. Αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών στην Ελλάδα από το 2008. Αυτό λοιπόν το κτίριο έχει τη φυτεμένη στέγη, όπως σας είπα. Στατικά ο φέρον οργανισμός είναι ξύλο και όλο το υπόλοιπο είναι ασβέστης και κάναβη. Και έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι ηνοποιείο και δεν έχει κλιματισμό. Ο κλιματισμός του είναι τελείως φυσικός. Είναι στη Γαλλία το ηνοποιείο αυτό. Δεν χρειάζεται ενέργεια, εξωτερική ηλεκτρική ενέργεια για να κατεβάσουμε και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες στο ηνοποιείο. Μια άλλη εφαρμογή είναι οι μοριοσανίδες. Πρόσφατα το ΤΕΙ της Καρδίτσας, αν δεν κάνω λάθος, έκανε κάποια εφαρμογή με μοριοσανίδα. Ουσιαστικά πήρε το εσωτερικό της κάναβης και δημιούργησε μοριοσανίδες. Μίλησα με τον καθηγητή που έκανε την παρουσίαση, του έδωσε συγχαρητήρια για αυτό που έκανε, αλλά λίγο απογοητεύτηκα γιατί χρησιμοποίησε φορμόλες και άλλα χημικά πράγματα για να φτιάξει τη μοριοσανίδα. Εκεί είπαμε ότι, και εκεί του έγινε και η πρόταση, ότι κοιτάξτε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ρητίνες φυσικές, μια φυσική ρητίνη είναι του Πεύκου, ας πάρουμε ένα τέτοιο προσανατολισμό, να μην κάψουμε τη μοριοσανίδα που θα είναι από κάναβη και θα είναι τελείως φυσική, βάζοντας τη μέσα χημικά. Δεν χρειάζεται. Ο πολιτός της κάναβης φτιάχνει υψηλής ποιότητας χαρτί. Η μεγαλύτερη αγορά αυτή τη στιγμή του πολιτού της κάναβης στην Ευρώπη είναι τα τσιγαρόχαρτα. Αλλά αναφέρθηκε πριν και ο Δημήτρης εδώ ότι έχουμε 4 φορές περισσότερο παραγωγή χαρτιού από ότι ένα στρέμμα ξύλου. Πέρασε κάτι όμως. Άλλη μια εφαρμογή της κάναβης είναι η παραγωγή βιομάζας για θερμότητα και ηλεκτρισμό. Μπορούμε να φυτέψουμε κάναβη παντού και στα μέρη που δεν έχει νερό και στα μέρη που δεν χρειάζεται να την ποτίσουμε, βάζοντας ποικιλίες οι οποίες είναι μόνο για παραγωγή βιομάζας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε στην χώρα μας, γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στους όρους και τις προϋποθέσεις της καλλιέργειας υπάρχει μέσα η άδεια χρήσης νερού. Εδώ να σας πω ότι όταν τον είδα τον όρο απογοητεύτηκα, γιατί η άδεια χρήσης νερού υπάρχει μόνο για την κάναβη, δεν υπάρχει για κανένα άλλο φυτό. Και αυτό είναι ερωτηματικό. Ελπίζω το Υπουργείο να αφαιρέσει αυτόν τον όρο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να καλλιεργήσουμε κάναβη και σε μέρη που δεν χρειάζεται το νερό. Ουσιαστικά η κάναβη όταν θα πάει για βιομάζα δεν θα ανθίσει, θα δημιουργήσει στελέχη
που είναι σαν καλάμια και ουσιαστικά μπορούμε να τη φυτέψουμε σε ποσότητες 400 με 500 φυτά ένα τετραγωνικό και να πάρουμε από 2 έως 2,5 τόνους βιομάζα το στρέμμα, που σημαίνει 20 τόνους το εκτάριο, και να παράξουμε με αυτή τη βιομάζα ηλεκτρισμό και θερμότητα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, εδώ θα είμαστε για να...